Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε την πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση με αφορμή την επικείμενη συμφωνία της χώρας με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας όσον αφορά το όνομα και όχι μόνο της γειτονικής χώρας. Γι' αυτό και εγώ θα απευθυνθώ κυρίως σήμερα, κάτι που δεν το συνηθίζω, στους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο επικίστερος χαρακτηρισμός γι' αυτό καθ' αυτό το θέμα της πρότασης είναι το οξύμορο. Ο λιγότερο επικής είναι το αστείο και αυτός που θα έπρεπε να πω κανονικά δεν αρμόζει να λέγεται μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Η συντηρητική παράταξη είναι αυτή που είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης χώρας για το μεγαλύτερο διάστημα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Αυτή κατά κύριο λόγο χειρίστηκε μείζωνα εθνικά ζητήματα χωρίς αποδεδειγμένα πλέον τα καλύτερα αποτελέσματα. Το μακεδονικό ως ζήτημα υφίσταται εδώ και πάνω από έναν αιώνα με πολλές πτυχές και γεγονότα μεγάλης σημασίας. Δεν νομίζω ότι είναι δόκιμο σήμερα εγώ να κάνω ιστορική αναδρομή. Ξανατέθηκε επιτακτικά το 1991 και φάνηκε το μέγεθός του ως σύγχρονο πρόβλημα όταν δημιουργήθηκε ένα κράτος στα βόρεια σύνορά μας που αυτοπροσδιορίστηκε ως Μακεδονία. Δεν θα πω τι έκανε και τι δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία, η οποία μας μέμφεται σήμερα. Είναι γεγονότα πρόσφατα, είναι γνωστά. Θα μείνω όμως στο αποτέλεσμα. Με την ενδιάμεση συμφωνία του 1994, η χώρα αυτή αναγνωρίστηκε από τη χώρα μας και διεθνείς οργανισμούς με το προσωρινό όνομα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο περιέχει και τον όρο Μακεδονία. Στη συνέχεια, πάνω από τα 3/4 των χωρών του κόσμου, μεταξύ αυτών όλες τις ισχυρές χώρες του πλανήτη αλλά και οι παραδοσιακοί μας σύμμαχοι, αναγνωρίζουν τη χώρα αυτή με το συνταγματικό της όνομα, δηλαδή σκέτο Μακεδονία. Και κανένας δεν θορυβείται. Αν αυτός δεν είναι ο ορισμός του κρύβω τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και το μόνο για το οποίο νοιάζομαι είναι η εξουσία, τότε ποιος είναι? Το μόνο προφανές όφελος από το μακεδονικό ή σκοπιανό, αν θέλετε, τις τελευταίες 3 δεκαετίες είναι η καριέρα του κυρίου Σαμαρά. Με τον εθνικισμό, κατά τη γνώμη μου, στα όρια της πατριδοκαπηλείας, κατάφερε το μέγιστο ως επαγγελματίας πολιτικός να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Μπορεί κάποιος από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας να αναφέρει το παραμικρό αστόφελος για τη χώρα, τους χειρισμούς όλων των κυβερνήσεων για το συγκεκριμένο ζήτημα από το 1991 και μετά? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε κανέναν Έλληνα και ούτε και σε μένα προσωπικά, είναι ευχάριστο μια άλλη χώρα να παραχαράσει την ιστορία, να οικειοποιεί τη στοιχεία, ονόματα και σύμβολοι του δικού μας πολιτισμού. Βρισκόμαστε όμως σήμερα και το παρελθόν έχει συντελεστεί με μεγάλη ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας. Ποια λοιπόν είναι η πρόταση? Γιατί δεν ακούσαμε πρόταση. Το να μιλήσουμε το πρόβλημα δεν είναι πρόταση. Η εθνική γραμμή πάνω στην οποία στηρίζεται η επικείμενη πρόταση, την οποία συμφωνία την οποία συζητάμε, υπήρξε αντικείμενο διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά σήμερα την εγκατέλειψε, τη χαρακτηρίζει προδοτική, προφανώς επειδή ενεργοποιήθηκαν τα ακροδεξιά, αντανακλαστικά και στοιχεία της παράταξης. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές. Προσωπικά θεωρώ πολύ προτιμότερο, πολύ πιο σωστό και πολύ πιο συμφέρον για τη χώρα μια γεωγραφικά προσδιορισμένη Βόρεια Μακεδονία με ένα σύνταγμα χωρίς αλυτρωτισμούς, χωρίς ελληνικά σύμβολα και με όλες εκείνες τις διευκρινήσεις που ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Μακεδονία και τον πολιτισμό της από αυτό που επικρατεί σήμερα. Δηλαδή μια σκέτη Μακεδονία, ένα ανοιχτό πρόβλημα στα βόρεια σύνορά μας και μια ενδυνάμει απειλή. Προφανώς θα μπορούσαμε και εμείς να συνεχίσουμε να στρουθοκαμιλίζουμε και να αποφύγουμε κάθε πιθανό κόστος, αδιαφορώντας για το καλό της χώρας, όπως ακριβώς κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είμαστε όμως διαφορετικοί, κάνουμε διαφορετικές επιλογές και τολμάμε. Αυτό που λέγεται πολιτικό κόστος, αλλά δεν είναι πολιτικό, είναι κομματικό και προσωπικό, δεν μας αφορά. Και βλέπετε, δεν είμαστε όλοι ούτε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε γόνοι που κληρονομήσαμε καρέκλες και οφίτσια. Και είμαστε πάνω απ' όλα πολίτες και το μέλλον μας εξαρτάται και από το μέλλον της χώρας. Κάτι που δεν συμβαίνει δυστυχώς με την παραδοσιακή και νεόκοπη ελίτ του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω όλους εκείνους τους υπερπατριώτες που με περισσή ευκολία μετράνε τον πατριωτισμό το δικό τους αλλά και των άλλων ότι τα κριτήρια δεν είναι μόνο τα συλλαλητήρια, οι σημαίες και οι έξυπνες επαναστατικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πατριωτισμός είναι και το να πληρώνεις τους φόρους που σου αναλογούν, χωρίς να τους αποφεύγεις, δραστηριοποιούμενος οικονομικά μέσα από offshore, ειδικά αν είσαι σύζυγος πολιτικού αρχηγού. Πατριωτισμός είναι αν έχεις χρήματα να τα κρατάς και να επενδύεις στη χώρα σου και όχι να τα βγάζεις λίγα-λίγα στο εξωτερικό, ειδικά αν είσαι υπουργός οικονομικών. Πατριωτισμός είναι να μην προτρέπεις τους εύπορους πολίτες να διώξουν τα κεφάλια τους από τη χώρα, ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και φυσικά πατριωτισμός είναι να υπηρετείς τη στρατιωτική σου θητεία κανονικά, ειδικά αν πρόκειται να εκμεταλλευτείς τον πατριωτισμό για να γίνεις πρωθυπουργός. Βεβαίως, η έννοια πατριωτισμός μπορεί να είναι σύνθετη και να εξαρτάται και από τις διαφορετικές και τον καθένα παραμέτρους. Δυστυχώς, εδώ μέσα παραποιούνται και έννοιες που άπτονται απολύτως της κοινής λογικής. Εσχάτως, η Νέα Δημοκρατία διατυπώνει με την επιτάσσεως την άποψη ότι η κυβέρνηση δεν θέτει πολιτική νομιμοποίηση. Τι ακριβώς εννοεί? Η νόμιμα κλειμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει? Δηλαδή, ποιος νομιμοποιείται να κυβερνήσει? Φαντάζομαι ότι δεν συντάσσεστε με τους διπλανούς σας, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να παρέμβει ο στρατός. Όπως επίσης,
Φαντάζομαι ότι με τη σημερινή καταψήφιση της πρότασής σας, αν υπάρχει ίχνος σοβαρότητας, θα σταματήσετε να λέτε αυτό το αστείο. Επίσης, τελειώνω σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και θα αφαιρέσω μερικά πράγματα. Θα απευθυνθώ κυρίως στους συναδέλφους, 30 δευτερόλεπτα, με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία. Και θέλω να ενημερώσω ότι, και αξιοποιώντας τη δική μου μακρά εμπειρία ως κανονικός πολίτης, ότι η συζήτηση προκλήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλετε να το κλείσετε. Αλλά και πολλές άλλες συζητήσεις που λαμβάνουν χώρο σε αυτή την αίθουσα είναι στήρες, αντιπαραγωγικές, αδιάφορες για τον πολίτη και απαξιωτικές για το πολιτικό σύστημα συνολικά. Κατανοώ ότι το αποστηρωμένο και αποκομμένο από την κοινωνία περιβάλλον του επαγγελματία πολιτικού και του κληρονόμου δεν επιτρέπουν να κατανοήσει κατά συνέπεια να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν τον πολίτη. Δεν μπορεί όμως και δεν πρέπει η βουλευτική έδρα ή το κάθε δημόσιο αξίωμα να είναι αυτός ο σκοπός. Αυτές οι πρακτικές δοκιμάστηκαν, απέτυχαν και έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Ας κάνουμε όλη την αναγκαία αυτοκριτική και ας αναλογιστούμε ποιες είναι οι ευθύνες μας. Και πιστέψτε με, είναι ύψιστο το πατριωτικό καθήκον να δίνεις χώρο και να μην αντιπαλεύεσαι με δόλιο τρόπο κάποιον που μπορεί καλύτερα από σένα. Ευχαριστώ.